Σχετικά με τις δηλώσεις Γραμματικόπουλου για το κτίριο των καπνοπονηθικών στο Ναύπλιο, ο Δημήτρης Κοστούρος, υπεύθυνος παιδείας του Δήμου Ναυπλίου, τονίζει μεταξύ άλλων ότι δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα και ότι έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι αυτό καθ' αυτό το θέμα του σχολείου. Που σε αυτό μπορούμε να μιλάμε για λύση και το ξαναλέω και θα το λέω. Μόνο όταν υπάρξει καινούριο σχολείο. Διαφορετικά δεν μιλάμε για λύση, μιλάμε για κάποια βήματα που γίνονται προς την κατεύθυνση θεωρούμε τη σωστή. Αυτό καμία σχέση δεν έχει με όλες αυτές τις ανακοινώσεις και οτιδήποτε άλλο. Και οι γονείς έχουν κάνει τη διαμαρτυρία τους μέσω ενός πανό και θεωρούμε ότι μέχρι να υπάρχει απτό αποτέλεσμα που είναι καινούριο σχολείο, μέχρι τότε μπορούν να έχουν κάθε λόγο να διαμαρτύρονται γιατί τα παιδιά τους βιώνουν κάθε μέρα μια κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου μα καθόλου ανθρώπινη, κολακευτική και κατάσταση που μας τιμά. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον κύριο Γραμματικόπουλο, να πω πρώτα απ' όλα ότι εγώ θα ήθελα πριν κάνει οποιαδήποτε ανακοίνωση να ζητήσει να ενημερωθεί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να ενημερώσω οποιονδήποτε και το έχω δείξει σε οτιδήποτε έχει σχέση με το αντικείμενό μου να ζητήσει να ενημερωθεί. Σήμερα έμαθα ότι ζήτησε να ενημερωθεί. Το θέμα των καπνοποθηκών δεν είναι τόσο απλό έτσι ώστε να βλέπουμε ένα πανό από κάποιους γονείς οι οποίοι πραγματικά έχουν μια αγωνία τρομερή, καθημερινή αγωνία και διαμαρτύρονται και να αρχίσουμε να λέμε διάφορα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο συνετοί σε τέτοια θέματα που έχουν σχέση με τη σχολική στέγη. Είπαμε ότι οι καπνοποθήκες δεν ανήκουν κατά πρώτον στο Δήμο. Δεν ανήκουν στην Ομαρχική Αυτοδιοίκηση. Είναι ένα παραχωρημένο κτίριο. Αυτό το κτίριο δεν μπορεί να γκρεμιστεί. Αν βάλει κάποιος μόνο τις άδειες, τα χρήματα, πέρα από το ότι ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας, δεν ανήκει σε εμάς, Γεωργικής Ανάπτυξης, μπορείτε να καταλάβετε ότι εκεί που λέγαμε να πάρουμε μια ανάσα 3-4 χρόνων με την ανέγερση, με την κατάσταση της καπνοποθήκης του Δημοτικού Σχολείου, θα κάναμε τουλάχιστον 10 χρόνια ακόμα. Νομίζω ότι είναι ανέφικτη λύση και μια λύση που δεν δίνεται περισσότερο για τις εντυπώσεις. Όταν μιλάμε για ασφάλεια των μαθητών, ξέρει όλος ο κόσμος ότι το πρώτο πράγμα που κάναμε στις καπνοποθήκες είναι να αναθέσουμε την εκπόνηση μιας στατικής μελέτης. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι αντιμετωπίζεται μια σοβαρότητα. Όταν το Πανεπιστήμιο μας λέει ότι αυτό μπορεί στατικά και αρχιτεκτονικά να γίνει σχολείο, από εκεί πέρα το να λέμε ότι δεν είναι ασφαλές, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Απλώς προκαλεί λίγο τον κόσμο να αρχίσει να συζητάει κάποια πράγματα. Για να μην συνεχίζουμε σε αυτό το ύφος, εγώ θεωρώ ότι γίνεται μια εξαιρετική δουλειά την οποία δεν μπορούμε να ισοπεδώνουμε και η ισοπαίδωση είναι κάτι που στις μέρες μας είναι πάρα πολύ κοινό. Ακόμα θεωρώ ότι οποιοδήποτε πολίτης, γιατί ο κύριος Γραμματικόπουλος είναι ένας υποψήφιος πολίτης για υποψήφιος δήμαρχος. Ακόμα δεν έχει ανακοινώσει συνδυασμό, δεν έχει κατατεθεί ο συνδυασμός στο πρωτοδίκαιο. Μπορεί οποιαδήποτε στιγμή θέλει να έρθει να ενημερωθεί και να συζητήσει και να πει οποιαδήποτε πρόταση ή να του λύσουμε οποιαδήποτε απορία. Δεν θέλω να συνεχίσω παραπέρα, να πω μόνο ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχει τίποτα για τη λύση του 2ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου. Στις 3 Νοέμβρη υπάρχει ένα διαβιβαστικό προς την Ομαρχία από τις τεχνικές υπηρεσίες, τις δικές μας, του Δήμου, το οποίο στέλνει εκεί τις στατικές, τις αρχιτεκτονικές μελέτες και τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες. Υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί εδώ και 7 μήνες, 7-8 δεν θυμάμαι καλά, ανάμεσα στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στο Δήμο και στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, που λέει συγκεκριμένα πράγματα. Για το Δήμο η ανάληψη των ευθυνών ήταν μέχρι στατικά, αρχιτεκτονικά, ηλεκτρομηχανολογικά, όποιες άλλες δηλαδή χρειαστούν μελέτες, η πληρωμή τους και η αποστολή τους στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση από εκεί και πέρα αναλαμβάνει τα υπόλοιπα που είναι γραμμένα μέσα στη σύμβαση. Αυτό δεν μπορεί να θεωρείται τίποτα. Όταν πριν 2 χρόνια δεν υπήρχε πραγματικά τίποτα. Είναι βήματα τα οποία δεν μπορώ να αφήσω σε κανένα σημείο να τα ισοπεδώνει κανένας ή να τα εξαφανίζει.